Σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στη σημερινή παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση Χρήσης Ποδηλάτου. Η προσπάθεια αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της κυβέρνησης και ειδικότερα του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την αύξηση της πολυτροπικότητας των διακινήσεων και την ουσιαστική μεταστροφή του πολίτη σε βιώσιμα μέσα μεταφοράς, δηλαδή την ενεργή διακίνηση. Η προσπάθεια αυτή στοχεύει μεταξύ άλλων στη βελτίωση και οργάνωση των μεταφορών στις πόλεις. Όπως θα διαπιστώσετε στη συνέχεια, η προώθηση της ποδηλασίας γίνεται πολυεπίπεδα με συμμετοχική διαδικασία. Βέβαια, η αποτελεσματικότητα των μέτρων και των δράσεων που προωθούνται εξαρτώνται σημαντικά από την ενημέρωση, την παιδεία, την καλλιέργεια κουλτούρας και την ευαισθητοποίηση του πολίτη. Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχει αξιοποιήσει στο μέγιστο το ποδήλατο ως μεταφορικό μέσο, όπως και σήμερα για τη σημερινή μετάβασή του από το γραφείο στο χώρο αυτό, συνοδευόμενος από τη Δήμαρχο Ποδηλάτου και Πρέσβυρα Οδικής Ασφάλειας, κυρία Μαρίνα Κυριάκου, τον Πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, κύριο Γιώργο Γεωργίου. Η αξιοποίηση του ποδηλάτου ως μεταφορικού μέσο είναι μία πρακτική που ο καθένας από εμάς θα μπορούσε να εντάξει στην καθημερινότητά του. Δίνω λοιπόν τον λόγο στον έντιμο Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κύριο Γιάννη Καρούσο, για το χαιρετισμό του. Καλημέρα σε όλους σας. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τους ποδηλάτες που με συνόδευσαν σήμερα από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εδώ στο Υπουργείο Οικονομικών για την σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη. Μια συμβολική κίνηση, αλλά συνάμα και πάρα πολύ σημαντική, γιατί στέλνει και το μήνυμα με τον καλύτερο τρόπο που θέλουμε να στείλουμε με την παρουσίαση αυτού του σχεδίου δράσης της ενίσχυσης χρήσης του ποδηλάτου. Επίσης, να ευχαριστήσω και την Μαρίνα την Κυριάκου, τη Δήμαρχο Ποδηλάτου Λευκοσίας, αλλά και Πρέσβυρα Οδικής Ασφάλειας και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, τον Γιώργο τον Γεωργίου. Σας καλωσορίζω στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη, μέσα από την οποία θα σας παρουσιάσουμε το σχέδιο δράσης προώθησης της χρήσης του ποδηλάτου για την περίοδο 2021-2023. Προσπάθεια του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων είναι η εισαγωγή του ποδηλάτου στην καθημερινότητα του πολίτη ως ασφαλούς και αξιόπιστου μέσου διακίνησης αλλά και άθλησης ή ψυχαγωγίας. Η ποδηλασία προάγει την αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής και την βελτίωση της υγείας. Μειώνει τους αέριους ρήπους, μειώνει τον αστικό θόρυβο, εξοικονομεί ενέργεια και συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου. Η προσπάθεια αυτή δεν αποτελεί μια αποσπασματική ενέργεια, αλλά εντάσσεται στην ευρύτερη δέσμευση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές, όπως δηλώνεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030, το οποίο προβλέπει κλιματική ουδετερότητα μέχρι και το 2050. Η Κύπρος έχει τον πιο πάνω στόχο ως εθνικά και νομικά δεσμευτικό. Από τους τομείς εκτός των συστημάτων εμπορίας εκπομπών, οι εκπομπές ανέρχονται στα 4 εκατομμύρια τόνους ετησίως, από τις οποίες το 49% προέρχονται από τις μεταφορές. Είναι έκτιλο ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη για τον περιορισμό των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου την έχει ο τομέας των μεταφορών και κατ' επέκταση το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Στα μέτρα και πολιτικές που συμπεριλήφθηκαν στο τελικό Εθνικό Σχέδιο Ενέργεια και Κλίμα, που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21 Ιανουαρίου του 2020, τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν, είναι και η μετατόπιση οχηματικών διακινήσεων σε βιώσιμα μέσα μεταφοράς μέσων πολιτικών και μέτρων. Με βάση την αλλαγή του ισοζυγίου στον τρόπο διακίνησης, με τη μείωση της χρήσης των ιδιωτικών οχημάτων, συνάγεται ότι επιβάλλεται ο εξυγχρονισμός από τη συμβατική προσέγγιση στο σχεδιασμό του συστήματος μεταφορών προς μια νέα προσέγγιση προσανατολισμένη στην πιο αποτελεσματική διαχείριση της ήδη υπάρχουσας υποδομής και στη μεταστροφή στα βιώσιμα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και στην ήπια και ενεργή διακίνηση,
που είναι η ποδηλασία αλλά και η βάδιση. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, μέσω του κλάδου βιώσιμης κινητικότητας του Τμήματος Δημοσίων Έργων, εργάζεται επισταμένα για αναδιαμόρφωση των δημόσιων συγκοινωνιών. Σε μια χώρα όπως η Κύπρος, με τις μικρές αποστάσεις και το μεσογειακό κλίμα, το ποδήλατο μπορεί να καταστεί εναλλακτική επιλογή διακίνησης πέραν από μέσων άθλησης και ψυχαγωγίας. Ωστόσο, η κοινωνική αποστασιοποίηση λόγω της πρόσφατης πανδημίας και τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση και περιορισμό της εξάπλωσης της καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης της ποδηλατοκίνησης ως αντιστάθμισμα στην απώλεια δυνητικών διακινήσεων με λεωφορείο. Μέσα από τις πολυδιάστατες δράσεις του, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχει συσταθεί με σχετική απόφαση του Υπουργείου Συμβουλίου στις 18 Ιανουαρίου του 2016 το Συμβούλιο Πρόθεσης της Χρήσης Ποδηλάτου για χάραξη της γενικότερης πολιτικής για την ποδηλασία. Έχει ψηφιστεί επίσης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ο περιρρύθμισης της διακίνησης ποδηλάτων νόμος του 2018 και επίσης έχει αναθεωρηθεί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας με ειδικό κεφάλαιο για την οδήγηση με ποδήλατο και έχουν υιοθετηθεί νέα πρότυπα σχεδιασμού ποδηλατοδρόμων. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και έχοντας ως γνώμονα την ανάγκη ενίσχυσης της χρήσης του ποδηλάτου, το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου του 2021 ενέκρινε στην ολότητα του το σχέδιο που έχει υποβάλει το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και το οποίο αφορά πακέτο 17 δράσεων για την περίοδο 2021-2023, το ύψος των οποίων ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια. Πέραν των πιο πάνω, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων υλοποιεί επιπρόσθετα έργα και δράσεις τόσο από κρατικούς πόρους, αλλά και διεκδικεί και κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την περαιτέρω υλοποίηση έργων που έχουν σχέση με την ποδηλασία. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στην κυρία Νέβη Ναναγιωτού και την ομάδα της στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, καθώς επίσης και στα μέλη του προσωπικού του Υπουργείου που έχουν συνεισφέρει στην ετοιμασία αυτού του ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την πρόθεση της χρήσης του ποδηλάτου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη Δήμαρχο Ποδηλασίας Λευκωσίας και Πρέσβυρα Οδικής Ασφάλειας κυρία Μαρίνα Κυριάκου και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας κύριο Γιώργο Γεωργίου, όπως επίσης και τους ποδηλάτες που με συνόδευσαν και ποδηλατήσαμε από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στο Υπουργείο Οικονομικών σήμερα, καθώς και όλους τους φορείς και οργανωμένα σύνολα για τη στήριξη των πρωτοβουλειών του Υπουργείου και προσμένω στην περαιτέρω μεταξύ μας επικοδομητική συνεργασία. Καθότι ο στόχος και το όραμα είναι κοινός και δεν είναι άλλος από την εισαγωγή του ποδηλάτου στην καθημερινότητα του πολίτη ως ασφαλές, υγιεινό και αξιόπιστο μέσο διακίνησης αλλά και άθλησης και ψυχαγωγίας. Σας ευχαριστώ. Την εκδήλωση θα χαιρετήσει στη συνέχεια η Δήμαρχος Ποδηλάτου Λευκωσίας και Πρέσβυρα Οδικής Ασφάλειας, κυρία Μαρίνα Κυριάκου. Καλημέρα σας. Αξιότιμη Υπουργέ Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, κυρίες και κύριοι. Με πολύ μεγάλη χαρά χαιρετίζω σήμερα την ανακοίνωση του Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση Χρήσης του Ποδηλάτου ως Μέσο Μεταφοράς. Η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί την προώθηση ήπιων μέσων μεταφοράς για να μετατρέψουμε τις πόλεις και κοινότητές μας σε ανθρωποκεντρικά και υγιή περιβάλλοντα και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας. Το ποδήλατο, όπως έχει αποδειχθεί σε πολλές πόλεις στον κόσμο, είναι ένα σπουδαίο εργαλείο για μια τέτοια μεταμόρφωση. Ένας τόπος που είναι φιλικός προς το ποδήλατο είναι συχνά ένας τόπος που προσφέρει καλή ποιότητα ζωής, μειωμένη κυκλοφοριακή συφόρηση, βελτιωμένη ποιότητα αέρος και θετικά αποτελέσματα στη δημόσια υγεία. Το σχέδιο δράσης πρέπει να θεωρηθεί ως ένα απτό εργαλείο για συγκεκριμένες δράσεις για την αναβάθμιση υποδομών, την εκπαίδευση των πολιτών και την εθάρρυνση της χρήσης του ποδηλάτου με κίνητρα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Αυτά τα 17 μέτρα πρέπει να συνδυαστούν με άλλες πολιτικές του κράτους, αλλά και με δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, για να καταστεί το ποδήλατο μια ασφαλής, εναλλακτική επιλογή για τις μετακινήσεις μας.
Από το 2019 ανέλαβα τον εθελοντικό και ανεξάρτητο ρόλο του Δημάρχου Ποδηλάτου της Λευκωσίας και είμαι μέλος ενός διεθνούς δικτύου Δημάρχων Ποδηλάτου που προωθούν το ποδήλατο ως ένα υγιές, οικολογικό και οικονομικό μέσο μεταφοράς. Φέτος τον Ιανουάριο έχω αναλάβει ένα δεύτερο ρόλο, πιο επίσημα αυτή τη φορά, αυτό της πρέσβυρας οδικής ασφάλειας. Με αυτή την ιδιότητα κάνω έκκληση στους συμπολίτες μας να σέβονται τους ποδηλάτες αλλά και όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου, εντός πόλεων αλλά και σε άλλες περιοχές. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας και στόχος πρέπει να είναι να συνυπάρχουμε στο δρόμο υπεύθυνα και με σεβασμό, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο ούτε τον εαυτό μας ούτε τους άλλους. Εύχομαι το σχέδιο δράσης να συμβάλλει στην αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου και να επιφέρει τα αναμενόμενα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά ωφέλη στη χώρα μας. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, ο κ. Γιώργος Γεωργίου. Καλημέρα σας. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας χαιρετίζει με ιδιαίτερη χαρά την πρωτοβουλία του Υπουργού Μεταφορών κ. Γιάννη Καρούσου για την προώθηση των δράσεων αναφορικά με το ποδήλατο. Οι δράσεις αυτές είναι πρωτοπόρες για τον τόπο μας και δηλώνουμε ότι θα βρισκόμαστε στο πλευρό του Υπουργείου για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί από μέρους μας, την οποία μπορούμε να προσφέρουμε. Το ποδήλατο είναι ένα μεταφορικό μέσο το οποίο ωφελεί σημαντικά το περιβάλλον, συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και προφανώς βελτιώνει τη σωματική και πνευματική ευεξία του ανθρώπου. Πέραν του γεγονότος ότι είναι ένα πράσινο μέσος διακίνησης, συνδράμει επίσης την εκπαίδευση του κοινού για την απόκτηση της σωστής οδηγικής συμπεριφοράς τόσο από πλευράς ποδηλατιστών όσο και από πλευράς οδηγών μηχανοκινήτων οχημάτων. Όσο αφορά την πανδημία, σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, η ποδηλασία βοηθά πάρα πολύ τους ανθρώπους και αυτό αποτελεί ένα ακόμη επιπλέον σημαντικό λόγο για την ορθότητα τέτοιων πρωτοβουλειών. Τελικά, όλα είναι τόσο απλά και λογικά όσο και το ίδιο το ποδήλατο. Φτάνει να υπάρχει όραμα και όπως φαίνεται υπάρχει, κύριε Υπουργέ. Συγχαρητήρια στον κύριο Υπουργό και στους επιτελείς του για τις αξιόλογες αυτές δράσεις. Ευχαριστώ. Να καλέσω στο βήμα τον έντιμο Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την παρουσίαση του σχεδίου δράσης για την πρόθεση της χρήσης του ποδηλάτου. 25 Φεβρουαρίου το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κατέθεσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ένα σχέδιο δράσης πρόθεσης της χρήσης ποδηλάτου για το 2021-2023, το οποίο συμπεριλαμβάνει 17 δράσεις συνολικού κόστους 4 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι επιπρόσθετα των οποιοδήποτε σχεδιασμών ήδη υλοποιούμε ή και διεκδικούμε μέσω διαφόρων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα σχέδιο το οποίο έχει καταρτιστεί μετά από διαβούλευση και την συνεισφορά των ομοσπονδιών, των συνδέσμων, εθελοντών και ατόμων που ασχολούνται με την ποδηλασία. Οι στόχοι του σχεδίου δράσης είναι οι ακόλουθοι. Καταρχάς, να εντάξει το ποδήλατο στην καθημερινότητα του πολίτη ως ένα βιώσιμο, ασφαλές και αξιόπιστο μέσο διακίνησης, άθλησης και ψυχαγωγίας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, η μείωση της ατμοσφαιρικής ρήπασης, της ρήπασης των υδάτων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Είναι γεγονός ότι περίπου 49% των ρήπων στην Κύπρο προέρχονται από τις μεταφορές και με το να ενισχύσουμε τη χρήση του ποδηλάτου, βάζουμε και το ποδήλατο στην εξίσωση και στην προσπάθεια που γίνεται για να μειώσουμε τους ρήπους. Είναι ένας ακόμα από τους στόχους είναι η μείωση του αστικού θορύβου της ηχορύπασης, η βελτίωση φυσικά της ποιότητας ζωής και τα θετικά που υπάρχουν στη σωματική και συναισθηματική υγεία και φυσικά η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Οι άξονες των 17 δράσεων που έχουμε ετοιμάσει χωρίζονται στους πιο κάτω. Καταρχάς είναι επενδύσεις και βελτιώσεις στις υποδομές. Συμπεριλαμβάνει, είναι επίσης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Υπάρχει άξονα σχετικά με την αλλαγή κουλτούρας και καλλιέργεια συνείδησης, κάτι που αποτελεί τη βάση για μας για να προωθήσουμε με τον σωστό τρόπο και να ενισχύσουμε την ποδηλασία και το ποδήλατο. Συμπεριλαμβάνει οικονομικά κίνητρα, τα οποία θα αναλύσουμε λίγο πιο μετά. Εξυγχρονισμός στις πολεοδομικές, πολιτικές και πρόνοιες και τεχνολογική υποστήριξη και ενημέρωση σχετικά με αυτόν το πακέτο δράσεων που ανακοινώνουμε και παρουσιάζουμε σήμερα. Η πρώτη δράση έχει σχέση με την επέκταση των ποδηλατικών υποδομών, είτε με τη δημιουργία νέων ποδηλατικών υποδομών, αλλά ιδιαίτερα με τη σύνδεση ασύνδετων ποδηλατικών υποδομών. Εκεί δηλαδή που διακόπτονται κάποιοι ποδηλατόδρομοι, το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα αναγνωρίσει ποια είναι αυτά τα σημεία και θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να υπάρχει η σύνδεση αυτών των ποδηλατοδρόμων ή και εκεί που χρειάζεται επιπλέον ποδηλατόδρομους να κατασκευαστούν με έναν προϋπολογισμό περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Η δεύτερη δράση έχει σχέση με τη δημιουργία ποδηλατολωρίδων. Εκεί όπου θα υπάρχει αχρίαστον πλάτος οχηματικών λωρίδων, θα δημιουργήσουμε ποδηλατολωρίδες, τα γνωστά pop-up cycle lanes, σε κάποιες επιλεγμένες οδικές αρτηρίες, ούτως ώστε να υπάρχει υποδομή για να μπορούν να χρησιμοποιηθεί για ποδηλασία με έναν προϋπολογισμό 300.000 ευρώ. Η τρίτη δράση έχει σχέση με την οδική ασφάλεια και ιδιαίτερα στις γειτονιές, ιστορικούς πυρήνες και κέντρα των πόλεων και έχει σχέση με τη μείωση του ορίου ταχύτητας σε 30 χιλιόμετρα την ώρα, που εκεί είναι που έχουμε και τα περισσότερα ατυχήματα, είτε με ποδηλάτες, είτε με πεζούς, και αυτόν το μέτρο θα ενισχύσει σημαντικά τόσο την οδική ασφάλεια, την ασφάλεια του ποδηλάτη, αλλά φυσικά θα κάνει και πιο φιλική τη χρήση του ποδηλάτου. Αυτή η δράση υπολογίζουμε να έχει έναν προϋπολογισμό 245.000 ευρώ. Τέταρτη δράση, όπως έχουν κάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα μέσω κορονοϊού, θα προκηρύξουμε δύο σχέδια κινήτρων, ώστε να επιχορηγηθεί η αγορά καινούργιου ποδηλάτου, αλλά και η επιδιόρθωση, επισκευή και συντήρηση ποδηλάτων, με έναν προϋπολογισμό για την επόμενη τριετία περίπου 550.000 ευρώ. Και θα πρέπει να κάνω και αναφορά ότι θα υπάρχει και άλλο πρόγραμμα για την επιχορήγηση και ηλεκτρικού ποδηλάτου, το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται μέσα στα σχέδια κινήτρων που ετοιμάζουμε για την ηλεκτροκίνηση. Επομένως, θα υπάρχει επιχορήγηση τόσο για την αγορά του ποδηλάτου, όπως του κανονικού ποδηλάτου, αλλά και για ηλεκτρικά ποδήλατα, το οποίο θα είναι σε άλλο πρόγραμμα το οποίο ετοιμάζουμε. Δράση πέμπτη. Έχει σχέση με έναν προϋπολογισμό 50.000 ευρώ, έχει σχέση με την επικαιροποίηση των σημάσεων και των προτύπων, την αντικατάσταση καθοδηγητικών πινακίδων σε σχέση με τους ποδηλατόδρομους, ούτως ώστε να ενημερώνεται ο ποδηλάτης για διάφορα θέματα που έχουν σχέση με τη διαδρομή του, πότε ξεκινά ένας ποδηλατόδρομος, πότε τελειώνει και άλλες πληροφορίες οι οποίες έχουν σχέση με τον ποδηλάτη. Δράση 6. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για ποδηλάτες, ως κατάλληλο σύστημα σήμασης, ρύθμιση φαναριών και ρύθμιση φαναριών για εξασφάλιση συνεχούς ροής. Ουσιαστικά, πάλι προβλέπει την υποδομή του, ώστε ένας ποδηλάτης να μπορεί από το ποδήλατο του να πατήσει το
το κουμπί το οποίο υπάρχει όπου υπάρχουν για να διασταυρώσει, χωρίς να χρειαστεί να κατεβεί από το ποδήλατο του. Επομένως, θα προχωρήσουμε και με αυτή την υποδομή. Δράση 7, πολύ σημαντική για την ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου. Θα υπάρχει πλέον ελεύθερη μεταφορά των ποδηλάτων από τα μέσα δημόσιας συγκοινωνίας, από τα λεωφορεία δηλαδή. Όποιος ποδηλάτης επιθυμεί να μεταφέρει το ποδήλατο του με το λεωφορείο, θα μπορεί να το κάνει. Υπολογίζουμε ένα κόστος για αυτήν τη δράση περίπου 85.000 ευρώ και θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε και την ενίσχυση του ποδηλάτου, αλλά και την χρήση του λεωφορείου. Δράση 8. Κατασκευή στεγασμένων και ασφαλών ποδηλατοστασίων με έναν προϋπολογισμό 95.000 ευρώ σε υπουργεία, σε υπηρεσίες, σε στάσεις λεωφορείων. Θα δημιουργήσουμε αυτές τις υποδομές, ούτως ώστε να είναι φιλικές προς τον ποδηλάτη, για να μπορεί ο ποδηλάτης, ακόμα και σε μια στάση λεωφορείου, να αφήσει το ποδήλατο του, να το κλειδώσει και να πάει με λεωφορείο και να προχωρήσει στη διαδρομή που επιθυμεί να κάνει. Δράση 9. Η δράση 9 και η 10 έχουν σχέση με τεχνολογία. Η δράση 9 είναι η δημιουργία ενός χάρτη ποδηλατικών υποδομών και μιας εφαρμογής μέσω τηλεφώνου, αλλά και άλλων συσκευών πλοήγησης, η οποία να συνδεθεί και με σχετική πλατφόρμα που έχουν διαχείριση κυκλοφορίας που κατέχει το Τμήμα Δημοσίων Έργων, για να μπορούν να την χρησιμοποιούν οι ποδηλάτες να ενημερώνονται για άλλα τα σχετικά, όπως και η δράση 10 έχει να κάνει σχέση με τη δημιουργία ιστοσελίδας αποκλειστικά για τις δράσεις που έχουν σχέση με το ποδήλατο, να γίνεται αναφορά στα σχέδια κινήτρων, να γίνονται όλες οι αιτήσεις οι οποίες ο πολίτης θα μπορεί μάλλον να χρησιμοποιήσει αυτή την ιστοσελίδα για να συμπληρώσει τις σχετικές αιτήσεις και όλα τα νέα που έχουν σχέση με το θέμα της χρήσης, της ενίσχυσης της χρήσης του ποδηλάτου. Δράση με αριθμό 11. Πρόθεση σχεδίου με την ονομασία, με τον τίτλο «Πάω στη δουλειά με το ποδήλατο», «Bike to work», με τη συμμετοχή εργοδότη και εργοδοτούμενου, όπου θα γίνεται επιβράβευση οργανισμών μέσω ειδικής πιστοποίησης που θα παρέχει το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σε εταιρείες, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην κλιματική αλλαγή μέσω της δράσης αυτής, καθώς και άλλων δράσεων που έχουν σχέση με το ποδήλατο. Δράση 12. Ενθάρρυνση εργαζομένων δημοσίου τομέα να πηγαίνουν έρχονται στη συνεργασία με το ποδήλατο μέσω σχεδιασμού από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και κατασκευή από την κάθε υπηρεσία ξεχωριστά αποδητηρίων και ποδηλατοστασίων σε όλα τα ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα κυβερνητικά κτίρια. Και είναι απλό για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη χρήση του ποδηλάτου. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση, από τις κυβερνητικές υπηρεσίες και για να μπορεί να αυξηθεί η χρήση του ποδηλάτου πρέπει να παρέχουμε και τις ανάλογες υποδομές. Δράση 13. Πρόθεση πολιτικής σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικίσεως, ώστε νέες ιδιωτικές αναπτύξεις να συμπεριλαμβάνουν κατά τη διάρκεια της αδειοδότησης τους αποδητήρια και ποδηλατοστάσια για ενθάρρυνση των εργαζομένων, ούτως ώστε να το χρησιμοποιούν για να πηγαίνουν έρχονται στην εργασία με το ποδήλατο. Για παράδειγμα, με την έκπτωση της πολεοδομικής άδειας θα πρέπει αναλόγως και της ανάπτυξης να συμπεριλαμβάνονται και όροι που έχουν σχέση με το θέμα των υποδομών για την ποδηλασία. Δράση 14. Εφαρμογή συστήματος ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων ή δανεισμού ποδηλάτων σε επιλεγμένα σημεία, όπως κεντρική κόμβη με ψηλή επιβατική κίνηση. Νομίζω το έχουν δει αρκετοί στο εξωτερικό, όπου υπάρχουν ποδήλατα τα οποία έχουν και τηλεμετρία πάνω με GPS, όπου μπορεί οποιοδήποτε να το
ενοικιάσει για να μεταβεί από ένα σημείο της πόλης σε άλλον και να συνεχίσει τη διαδρομή του με οποιοδήποτε άλλο μέσο επιθυμεί. Εμείς θα αναλάβουμε πρωτοβουλία, θα συντονίσουμε είτε τις τοπικές αρχές, είτε εμείς ήδη σαν Υπουργείο, ώστε να δημιουργήσουμε αυτές τις υποδομές. Και το συγκεκριμένο συμπεριλαμβάνει και συνεργασία με τις εταιρείες των δημόσιων επιβατικών μεταφορών, ούτως ώστε να τους δώσουμε το δικαίωμα να έχουν αυτά, να προσφέρουν αυτήν την υπηρεσία σε οποιουσδήποτε έχουν σκοπό να χρησιμοποιήσουν το λεωφορείο, ούτως ώστε να παρέχουν ποδήλατα σε κάποιες περιοχές όπου να γίνεται μεταφορά μέσω ποδηλάτου στη στάση του λεωφορείου, όπου εκεί θα αφήνει το ποδήλατο ο ποδηλάτης για να προχωρήσει στη διαδρομή του με το λεωφορείο. Δράση 15η και έχει σχέση με το γεγονός ότι έχω έρθει με το ποδήλατο σήμερα από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στο Υπουργείο Οικονομικών με έναν ποδήλατο. Θα αγοραστούν ποδήλατα, ηλεκτρικά ποδήλατα, για να τα παρέχουμε στις κυβερνητικές υπηρεσίες και στα Υπουργεία, ώστε το προσωπικό να μπορεί να χρησιμοποιεί αυτά τα ποδήλατα κατά τη διάρκεια της εργασίας του, όταν θα μεταβαίνει ιδιαίτερα σε μικρές αποστάσεις, για να μην χρειαστεί να χρησιμοποιούν αυτοκίνητο. Επομένως, θα ξεκινήσουμε με την αγορά σε πρώτη φάση 100 ποδηλάτων. Θα τα αξιολογήσουμε και ο στόχος είναι να προχωρήσουμε και στην αγορά και άλλων ποδηλάτων. Δράση 16. Καθορισμός ημέρας χρήσης του ποδηλάτου. Για παράδειγμα, Κυριακή, τα λεγόμενα Car Free Sundays και ενδεχόμενον κλεισίμου του κέντρου κάθε πόλης τουλάχιστον μία φορά τον μήνα σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, όπου εκεί θα μπορούν να κυκλοφορούν μόνο πεζοί και ποδήλατα. Είναι μια δράση χωρίς κόστος, η οποία θα την προωθήσουμε σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Και η τελευταία δράση, η 17η, έχει να κάνει με την ενημέρωση, με την εκπαίδευση, με την αλλαγή κουλτούρας και θα προσφέρονται εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματικά εργαστήρια εκμάθησης της ορθής χρήσης του ποδηλάτου και του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και γενικά προώθηση για το θέμα της χρήσης του ποδηλάτου με έναν έξυπνο και δημιουργικό τρόπο, ώστε να στείλουμε το μήνυμα εκεί και όπου πρέπει, ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να εντάξουμε και το ποδήλατο στην καθημερινότητά μας. Και κλείνοντας, ξανατονίζω ότι είναι στις προτεραιότητες του Υπουργείου η ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου. Γι' αυτό και το σχετικό Συμβούλιο για την ποδηλασία, για την ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου συνεδριάζει. Γι' αυτό και είμαστε σε επαφή τόσο με την Ομοσπονδία Ποδηλασίας, όσο και με συνδέσμους, με εθελοντές, ούτως ώστε όπου καταρτήσαμε αυτό το σχέδιο. Αυτό το σχέδιο είναι μόνο η αρχή των δράσεων μας για την ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι πολίτες θα αγκαλιάσουν αυτό το σχέδιο. Οι ποδηλάτες θα μας βοηθήσουν να το προωθήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Και φυσικά, προωθώντας τη χρήση του ποδηλάτου, προωθούμε έναν πιο ασφαλές και υγιές περιβάλλον για τους χρήστες του ποδηλάτου. Και να μην ξεχνούμε ότι θα βάζουμε και το δικό μας λιθαράκι στη μείωση των ρήπων, των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, που όπως έχω αναφέρει και πιο πριν, στη χώρα μας περίπου το 49% είναι λόγω των μεταφορών και γι' αυτό και εμείς σαν Υπουργείο Μεταφορών νιώθουμε ότι έχουμε την ευθύνη για την επίτευξη των στόχων αυτών. Υπάρχουν αρκετές δράσεις για την ποδηλασία που είναι ήδη ξεκινημένες, όπως η δημιουργία ποδηλατοδρόμων, σύνδεση ποδηλατοδρόμων, δημιουργία ποδηλατολοειδών. Οι δράσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν στο 2021 έχουν σχέση να κάνουν με τα κίνητρα. Τα κίνητρα θα έχουν διάρκεια και για 3 χρόνια και ο στόχος είναι να ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 για την επιχορήγηση, για την αγορά του συμβατικού ποδηλάτου, όπως και την επιδιόρθωση ποδηλάτων, όπως έχουν κάνει και πολλές χώρες μέσω
του κορονοϊού. Το πλάνο είναι αναλυτικό, ανά την τριετία όλη το 2021-2023 τι θα γίνει κάθε χρόνο, πότε θα μπει σε υλοποίηση. Και όπως είπα πριν, αυτές είναι δράσεις, αυτό το σχέδιο δράσεων είναι επιπλέον των όλων όσων κάνουμε ήδη για τα ποδήλατα, που είναι αρκετές υποδομές, που είναι αιτήσεις για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτές είναι επιπλέον δράσεις και είναι δράσεις οι οποίες σχεδιάστηκαν μαζί με τους φορείς της ποδηλασίας, με τους ποδηλάτες. Και γι' αυτό και είμαστε σίγουροι ότι αυτές οι δράσεις θα είναι αποτελεσματικές και θα έχουν και την επιτυχία.